Απρόβλεπτο ήταν το 45ο Ιτακεκά Παεβέρ Άλλη Κρήτης, αφού ο βροχερός καιρός έπαιξε το δικό του ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Νικητές στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Ασφάλτου αναδείχθηκαν οι Λευτέρης Αλιγιζάκης, Μιχάλης Χατζηδάκης. Στην πέμπτη ειδική διαδρομή και δεύτερη επαναλαμβανόμενη στα Κεράσια, μετά την εγκατάληψη των Γιώργου Αναπολιωτάκη, Θανάση Τσιούκα λόγου προβλήματος στο Σκόντα Φάμπι R5, οι Αλιγιζάκης Χατζηδάκης πέρασαν στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, αλλά μετά τη σχεδόν στεγνή έκτη ειδική στην Αυγενική βρέθηκαν στην πρώτη θέση, όπου και παρέμειναν μέχρι και την 7η ειδική στα Κεράσια, που ήταν τελικά η τελευταία του αγώνα εξαιτίας της ακύρωσης της 8ης ειδικής στην Αυγενική για λόγους ασφαλείας. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης τερμάτισαν οι Δημήτρης και Μανώλης Κτιστάκης με πεζό 306, παρά τα μικροπροβλήματα που είχαν λόγω του καιρού. Θέση που τους εξασφάλισε και τη νίκη στις E3 αλλά και την F2E. Οδηγώντας γρήγορα αλλά και με σύνεση, οι Χρήστος Αυγερόπουλος, Στράτος Γιαβάσης κατάφεραν να περάσουν στην τρίτη θέση της γενικής μετά την εγκατάληψη των Σοκράτη Τσολακίδη, Γιώργου Πολυζώη στην 7η ειδική στα Κεράσια, κατακτώντας και τη νίκη στις E4. Στην τέταρτη θέση της κατάταξης τερμάτισαν οι Γιάννης Καφετζάκης, Νίκος Ξάνθος, παίρνοντας και την πρώτη θέση στις E5. Την νίκη στις E6 πήραν οι Στράτος Σταματάκης, Φίλιππος Φακουρέλης με πεζό 106, τερματίζοντας τη 12η θέση της γενικής. Άλλο ένα ράλι Κρήτης έφτασε στο τέλος του. Καταφέραμε και κερδίσαμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Όπως είπα και στη ράμπα του τερματισμού, πολύ επεισοδιακός αγώνας. Πραγματικά λυπάμαι που δεν είναι όλα τα πληρώματα στη ράμπα του τερματισμού. Είχαμε πολύ έντονο συναγωνισμό όλο το Σαββατοκύριακο. Εμείς είχαμε και διάφορες ατυχίες, αλλά πιστεύω ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που είχαμε ατυχίες, γιατί ο αγώνας ήταν ρουλέτα. Συγχαρητήρια σε όλους που συμμετείχαν και σε αυτούς που τερμάτισαν. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μου, στην οικογένειά μου, στους χορηγούς μου, στην οργάνωση. Και να είμαστε καλά, να συνεχίσουμε το στόχο μας, που είναι ακόμα ένα Πανελλήνιο. Ήταν γενικά επεισοδιακός αγώνας, και σαν αγώνας και για μας απλήρωμα. Κάναμε μια λάθος επιλογή ελαστικών το πρωί της Κυριακής. Δεν μας βγήκε στους χρόνους. Ο υπόλοιπος αγώνας κύλησε καλά, γιατί βρήκαμε στεγνό δρόμο και είχαμε τα σωστά ελαστικά. Το διασκεδάσαμε και φτάσαμε στη ράμπα του τερματισμού. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, το μηχανικό μας, τον Πετρούτσο, τον Παναγιώτη, το φανοποιό μας, τον Στρίκο, τον Γιάννη και όλους όσους βοηθούν για να είμαστε εδώ. Ήταν βέβαια ένας ιδιαίτερος αγώνας, γιατί είχαμε απεριέργειες καιρικές συνθήκες. Περίοδο για Κρήτη να βρέχει, να βγαίνει ήλιος, να ξαναβρέχει, να ξαναβγαίνει ήλιος. Τον έκανε λίγο δύσκολο αγώνα. Τερματίσαμε, απολαύσαμε τον αγώνα. Ευχόμαστε να ξανάμαστε του χρόνου κοντά σας και να έχουν όλα τα πληρώματα συνέχεια στο πρωτάθλημα και να πάνε όλα κατευθείαν.